κυβέρνηση να βάλει ισοδύναμο, δίθεν ισοδύναμο, το κρασί. Αυτό είναι μια εύκολη λύση, η οποία το μόνο που θα καταφέρει θα είναι να βελτιώσει, αν θέλετε, να κάνουν πανηγύρι όλοι οι παράνομοι, είτε οι ενοποιοί είναι αυτοί, είτε αποσταγματοποιοί, τα τσίπορα τα περίφημα. Επιπλέον, να θυμίσω ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα είναι παραγωγός, δεν έχει φορολογία στο κρασί. Το κρασί είναι ένα γεωργικό προϊόν. Και θυμίζω κιόλας ότι το 1992-1993 ο ΦΠΑ στα κρασιά ήταν 8% και στα ρευματόρια ήταν 32%. Και έγινε σε μια νύχτα 23% για τα κρασιά και 23% για το ρευματόρια. Το κρασί πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ένα εμπεριολογικό προϊόν. Το κρασοστάφυλλο που βγαίνει από τα αμπέλια δεν έχει άλλη χρήση παρά μόνο για κρασί. Δηλαδή οποιαδήποτε διατάραξη στην ισορροπία που υπάρχει, και είναι πολύ λεπτές αυτές οι ισορροπίες, το μόνο που θα καταφέρουν θα είναι... Κύριε Μπουτάρη, είναι τόσο σημαντική αυτή η αύξηση. Άκουσα τον κύριο Τσακαλώτο να λέει ότι μιλάμε τώρα για 30 λεπτά. Κύριε Μητσοτάκη μου, 30 ή 40 λεπτά στο 100 λίτρο του κρασιού δεν είναι πολλά λεφτά. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όταν έχουμε φορολογία σε ένα γενικό προϊόν, έχω εγώ και ρωτάω, γιατί δεν φορολογεί το λάδι? Γιατί δεν φορολογεί τα καρπούζια, ξέρω εγώ, ό,τι προσβαίνω. Κύριε Μπουτάρη, για να δούμε κάτι άλλο. Το λάδι μαζί με το κρασί είναι τα προϊόντα που είναι τα κατεξοχήν, έτσι, εξαγωγικά, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Πώς θα επηρεαστούν οι εξαγωγές? Πώς θα, με τα γνωστά προβλήματα της προώθησης σε κάποιες χώρες και της δίδυσης, πώς θα επηρεαστούν οι εξαγωγές αν επιβληθεί αυτός ο φόρος? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Δεν είναι αν θα επηρεαστούν ή όχι από αυτό το φόρο. Είναι το ότι μπαίνει μια νοοτροπία στο κράτος ότι φορολογούμε γεωργικό προϊόν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Και πλέον να σας πω και κάτι άλλο. Έχω πει ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα να το λέω. Έχω πει σε 40 κατάλληλα από χθες. Πιάστε την παρανομία, πιάστε τα παράνομα ενοποιία, βάλτε φόρο, πιάστε δηλαδή το παράνομο τσίπουρο. Κύριε Μιχελιδάκη, το παράνομο τσίπουρο, τα περίφημα ρακιά, τα κριτικά, μια και εσύ και εσύ κριτική, είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Είναι κακά για την υγεία, είναι κλέβουνε το κράτος. Δεν λέω για τα 24 ώρα καζάνια του Ναπεργού. Λέω για τα καζάνια τα οποία παράγουν το παράνομο τσίπουρο, το οποίο είναι 20.000 τόνοι άνυδρο ινόπνευμα. 96 βαθμοί είναι το άνυδρο ινόπνευμα. Αυτό, αν το μεταφράσετε, είναι 50-55.000 μπουκάλια, εκατομμύρια μπουκάλια, 0,7. Αυτό, αν το βάλετε σε αριθμού φορολογία, είναι 250 εκατομμύρια που χάνει το κράτος. Και τρίβουν τα χέρια του και χαίρονται την παράνομη. Και εκεί βέβαια υπάρχει ο αντίλογος ότι ο καθένας το κάνει για την οικογένειά του και για να κερνάει τους φίλους. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα. Ξέρετε τι θα πει 55 εκατομμύρια μπουκάλια? Μάλιστα. Ξέρετε τι θα πει, πόσο μπορεί να βγει κάθε βουλευτή? Εγώ λέω ότι 24 ώρα κρατήστε τα. Αλλά όχι να αποστάζουμε και Ιούνιο μήνα, να αποστάζουμε τσίπουρα ή μέλασσα ή ό,τι άλλα απόρογα. Αποστάζουν τα απόρογα από τα συσκευαστήρια των τραπέζων σταφυλών. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή.